Αγαπητοί Χριστόδελφοι, χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Δύο ακολουθίες όπου έχουν θεσμοθετηθεί από την Εκκλησία μας, τις οποίες μπορούμε να τελέσουμε στο σπίτι μας, είναι το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και ο μικρός αγιασμός. Το ευχέλαιο το κάνουμε στο σπίτι όταν κάποιο από τα μέλη της οικογένειάς μας έχει κάποια σωματική ασθένεια ή κάποια ψυχική. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου μπορεί επίσης να γίνει όταν κάποιος από το σπίτι ετοιμάζεται να κοιμηθεί, ετοιμάζεται να πεθάνει και είναι στις τελευταίες ώρες της ζωής του, διότι το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου εμπεριέχει μέσα και την μετάνοια και την συγχώρεση. Και καλό είναι πριν το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου σε αυτή την περίπτωση, αυτός ο οποίος ετοιμάζεται να κοιμηθεί, να εξομολογηθεί κιόλας. Το μυστήριο του αγιασμού γίνεται όταν μπαίνουμε σε ένα καινούριο σπίτι, όταν ξεκινάει ο νέος χρόνος στο σπίτι το οποίο διαμένουμε. Μπορεί να γίνει σε αυτοκίνητό μας, μπορεί να γίνει σε κάποιο σκάφος μας, μπορεί να γίνει σε κτήμα, μπορεί να γίνει στην επιχείρησή μας ή μπορεί να γίνει όταν κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, ώστε να καθαγιαστεί και να ευλογηθεί με την ευλογία την οποία θα έχουμε μέσω του μυστηρίου από τον Χριστό. Δύο μυστήρια, δύο ακολουθίες εντελώς διαφορετικές, οι οποίες γίνονται για εντελώς διαφορετικό λόγο. Και αυτό το αναφέρω, διότι έρχονται αρκετοί και λένε «Πάτερ, θέλουμε να κάνουμε ένα ευχέλαιο». Και όταν ρωτάμε γιατί θέλετε να κάνετε το ευχέλαιο, μας λένε για να αγιαστεί το σπίτι. Το ευχέλαιο είναι εντελώς διαφορετικό από τον αγιασμό. Για να αγιαστεί το σπίτι, το ίδιο λέει και η ίδια η λέξη. Κάνουμε αγιασμό. Για να κάνουμε το ιερό ευχέλαιο, θα χρειαστούμε να έχουμε ένα καντήλι αναμένο, το οποίο θα το τοποθετήσουμε μέσα σε ένα μπολ όπου θα υπάρχει αλεύρι. Θα χρειαστούμε 7 κεριά από μελισσοκέρι, θυμιατό, θυμίαμα, λιβάνι, μία εικόνα του Χριστού και μπορούμε να έχουμε και βαμβάκι το οποίο θα βάλουμε έλαιο όταν τελειώσει το ιερό ευχέλαιο για να το δώσουμε στους οικείους μας ώστε να αγιαστούν και αυτοί από το μυστήριο το οποίο τελέσαμε. Την ακολουθία του μικρού αγιασμού, την οποία την κάνουμε στο σπίτι μας, πρέπει να έχουμε ένα μπολ με νερό, ένα καντήλι αναμένο ή ένα κερί αναμένο, βασιλικό, θυμιατό, θυμίαμα, καρβουνάκια, έναν σταυρό και μία εικόνα, συνήθως του Χριστού ή της Παναγίας. Έτσι μπορούμε να πάρουμε την ευλογία του Κυρίου μέσα στο σπίτι μας σε περιπτώσεις όπου έχουμε κάποιους διαξυφισμούς, έχουμε κάποιους τσακωμούς, έχουμε κάποιες διαταραχές μέσα στην οικογένειά μας και μπορούμε επίσης να κάνουμε και προληπτικά τον αγιασμό, συνήθως γίνεται μία φορά τον χρόνο, ώστε να ευλογείται το σπίτι μας, να ευλογείται η οικία μας. Έτσι, με αυτές τις δύο ακολουθίες, το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου με τον αγιασμό, μπορούμε να ολοκληρώσουμε όλα αυτά τα οποία χρειάζονται ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μία πνευματική ανάταση, μία πνευματική άνοδο, να αναπτυχθούμε πνευματικά μαζί με όλα τα άλλα μυστήρια τα οποία έχει η Εκκλησία μας, μαζί με όλες τις άλλες ακολουθίες τις οποίες μας έχει η Εκκλησία περιχαρακώσει, μας έχει η Εκκλησία δημιουργήσει ως συσταγωγικά ασπίδες, ώστε να μπορέσουμε να παλέψουμε ως χριστιανοί ορθόδοξοι και να ζήσουμε μία ζωή εν Χριστώ, μακριά από όλες αυτές τις παγίδες, τις οποίες μέσα στη ζωή μας τοποθετεί ο διάβολος. Έτσι θα μπορέσουμε να βάζουμε τον Χριστό μέσα στο σπίτι μας, να βάζουμε τον Χριστό μέσα στην καρδιά μας και να τον φωνάζουμε κάθε φορά
όπου αντιμετωπίζουμε μία ασθένεια σωματική, μία ασθένεια ψυχική ή μία κατάσταση η οποία είναι λανθάνουσα σύμφωνα με την πνευματική ζωή την οποία μας καλεί ο Χριστός να ζήσουμε με απότερο σκοπό να βρεθούμε κοντά Του στον Παράδεισο. Να είστε πάντοτε καλά και να χαίρεστε πάντοτε εν Κύριο.